Θέλεις να μας πεις για την εμπειρία λοιπόν, στα Village Cinema? Θα πω για την εμπειρία στα Village. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, εντάξει, όχι ότι ήταν γεμάτη, είχε ξέρω εγώ κάμια 20 άτομα. Πίσω, καθόμαστε στη μέση, ξεκινάει η ταινία, καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Από τα πρώτα σχόλια. Όπως ακούτε. Καλή ώρα, τα οποία ήταν η φάση ότι δεν καταλαβαίνω ότι έχω έρθει στο σινεμά. Είναι λες και είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου, μιλάω δυνατά, λέω τα αστεία μου, γελάω, χαζογελάω. Ωραία, λέμε με τον Γιώργο, θα πάμε λίγο πιο μπροστά. Τι λίγο πιο μπροστά, μόνο που δεν φιλήσαμε την οθόνη, πήγαμε τρίτη σειρά. Από ένα σημείο και μετά όμως υπήρχαν κραυγές και γέλωτες, σαν να σου λένε ότι α, πήγες μπροστά για να μην μας ακούς, τώρα θα δεις. Καταλαβαίνω ότι είναι μια ταινία που απροσδιόριστη σαν είδος. Είναι αλληγορική, τρόμου, δράμα, κοινωνική, είναι λίγο απ' όλα. Άμα δεν γουστάρεις, σήκω, φύγε. Δεν θέλω να ακούσω το αστιάκι σου. Δηλαδή, υπήρχαν πολλά άτομα τα οποία πετούσαν αυτές τις ατάκες. Α, τι είναι, είναι εξωγήινος. Σκάσε, μωρή, είναι εξωγήινος. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος κωμικός. Μπορεί όντως το χιούμορ σου να είναι πολύ πετυχημένο και to the point. Αλλά εκείνη τη στιγμή, εγώ μπορεί να έχω εκστασιαστεί με την ταινία και να θέλω να την ακούσω και να την απολαύσω. Δεν θέλω να ακούσω το σχόλιο σου. Είσαι με άλλα άτομα, βιώνεις μια συλλογική εμπειρία του σινεμά. Άμα δεν μπορείς να τη βιώσεις. Ξέρω εγώ, δες το στο σπίτι σου. Όπως είχαμε δει και στο Get Out. Όπου ήταν ένα, που από άποψη graphic, ήταν ένα απλό thriller. Αυτό. Μας πρίξαν τα αλήθεια. Εγώ το δηλώνω, δεν ξαναπάω σινεμά σε ταινία τρόμου. Γιατί στις ταινίες τρόμου είναι που γίνεται αυτό. Και εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία. Είναι η μεγάλη μου διαφωνία με αυτούς που λένε ότι το σινεμά είναι γαμάτη φάση για να βλέπεις συλλογικά ταινία, ειδικά στις ταινίες τρόμου. Ότι ειδικά στις ταινίες τρόμου, γιατί όλοι μαζί φοβούνται, όλοι μαζί. Όχι. Γιατί στις ταινίες τρόμου σου χτίζει suspense, έχει ησυχία, έχει τη μουσική, τη χαμηλή με το βιολάκι και το πιάνο. Και εκείνη την ώρα που κάποιος πει. Μια πιολή. Εσύ το κάνεις. Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά και φταίς εσύ. Εσύ που βλέπεις το βίντεο, γιατί το TikTok είναι γεμάτο από τέτοιους ανθρώπους. Κατάλαβες, προκαλώ για να γράψω στα comments και να γίνει viral το βίντεο.